Ξέρετε ότι μπορείτε να πάρετε μέχρι και 600 ευρώ για την ακρίβεια της ενέργειας που έγινε το 2022 από τις φορολογικές δηλώσεις. Αν δεν αποφασίσουμε να γίνουμε κύριοι του εαυτού μας, θα έχουμε και θα ζήσουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Και βέβαια, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι η NASA κάτι ανακάλυψε με κάποια, βρεθήκαν λέει 13 στελέχη βακτήριων, μεταλλαγμένων βακτήριων ισχυρών πάνω στον διαστημικό σταθμό. Εγώ βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει με τα βακτήρια που υπάρχουν στην επιφάνεια της Γης. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα μας και μείνετε, γιατί το δεύτερο θέμα που είπα ότι πότε θα αποφασίσουμε να γίνουμε κύριοι του εαυτού μας είναι πολύ σημαντικό, καθότι είμαστε δύσκολοι άνθρωποι, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Ανθρωπότητα όπως την ξέρουμε δεν υπάρχει. Είμαστε όλοι κότες, όπως ακριβώς το λέω. Κο-κο-κο, κότες. Όταν αποφασίσουμε λοιπόν να πάρουμε την ζωή στα χέρια μας και να γίνουμε υπεύθυνοι άνθρωποι, νομίζω θα λύσουμε πολλά προβλήματα. Θα σας πω όμως σε λίγο. Ας ξεκινήσω πρώτα με το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είχα πει πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, αλλά όπως πάντα με γράφετε, δεν πειράζει. Είναι ότι επειδή και εγώ υποβάλλω τώρα την φορολογική μου δήλωση για το 2022, δηλαδή είναι στην έγκριση του λογιστή μου, υπάρχει ένα βοήθημα, να το πω έτσι, υπάρχει ένα ποσό 600 ευρώ το οποίο είτε θα συμψηφιστεί με αυτά που χρωστά στην εφορία, δηλαδή άμα χρωστάς, όχι χρωστάς, άμα σου έχει βγάλει εφορία ένα να πληρώσει 600 ευρώ παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί να τα πληρώσεις, θα συμψηφιστούνε, ή εάν θα πρέπει να πληρώσεις 300 ευρώ στην εφορία, τότε η εφορία θα σου δώσει 300 ευρώ πίσω σχετικά με την ακρίβεια, με την ενέργεια η οποία ακρίβηνε πάρα πολύ το 2022 με τον πόλεμο, με την φασαρία, με την στρατιωτική επιχείρηση, με ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα Ουκρανία-Ρωσία, και εκτοξεύθηκε τότε πάρα πολύ το ρεύμα και παραμένει ακριβό και τώρα, αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτό το ποσό, το ποσάλε που λένε στα γερμανικά. Αν κάνεις φορολογική δήλωση, αν δεν κάνεις φορολογική δήλωση, δεν μπορείς να πας σε φορεία και να με το λογαριασμό της ΔΕΗ του ρεύματος εδώ και να πεις ότι ξέρετε κάτι, να πάρω 600 ευρώ. Δεν είναι φιλόπτωχο ταμείο το γερμανικό κράτος, φίλες και φίλοι. Κάποιος μου είπε ότι η φορολογική δήλωση κάνει μόνος του. Ένας άλλος μου είπε ότι δεν κάνει φορολογική δήλωση. Ένας άλλος μου είπε ότι έχει κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή και του λέει τι να κάνει εκεί ο υπολογιστής, τα βήματα 1, 2, 3 και απλά τα κάνει και μετά εκτυπώνει και το πηγαίνει στην εφορία. Τον ρώτησα βέβαια ότι αυτό το πρόγραμμα το αγόρασες ή σου το έδωσε κάποιος, και με υπερηφάνεια μου είπε σιγά μην το αγοράσω, το βρήκα σπασμένο λοιπόν και το πήρα από κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν μπορούμε ούτε ένα απλό πρόγραμμα εφορίας, φορολογικό πρόγραμμα εφαρμογή στον υπολογιστή να πληρώσουμε, το οποίο δεν μου κάνει πάνω από 50 ευρώ για να κάνεις φορολογική σου δήλωση. Ούτε αυτό είμαστε ικανοί να κάνουμε, ενώ έχω ακούσει και διάφορες άλλες δικαιολογίες. Και το τι μου λένε δηλαδή, έχω συγχαθεί πραγματικά. Ο λογιστής και ο κάθε λογιστής, ο κάθε δικηγόρος, ο κάθε υδραυλικός, ο κάθε μάστορας, ο κάθε τεχνίτης, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει τέλος πάντων μία, να του πω ένα επάγγελμα, να μην συνεργαστούμε μαζί του, να μην του δώσουμε, εκείνος δεν έχει παιδιά, εκείνος δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Ρωτάω τώρα εγώ, επειδή όπως πάντα κάνω χαζές ερωτήσεις. Αν και να σας πω κάτι άλλο, χαζές είναι οι απαντήσεις και όχι ερωτήσεις, αλλά τέλος πάντων έχω σας λέω. Γιατί λοιπόν πρέπει να το κάνουμε έτσι? Γιατί να μην έχουμε ένα λογιστή, μια φορά το χρόνο, να πάμε, να αφιερώσει τον χρόνο του, να του δώσουμε αυτά που πρέπει να του δώσουμε και να πάρουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε, να πληρώσουμε αυτά που πρέπει να πληρώσουμε. Γιατί να μην το κάνουμε έτσι? Δηλαδή, γιατί να μην δώσει έναν άνθρωπο 100, 150, 200 ευρώ ανάλογα, 300 ευρώ ανάλογα με τα εισοδήματα του καθενός, ωραία, για να πληρώσεις ένα λογιστή και να κάνεις τη δουλειά σου, και να σου πει ο λογιστής ότι ξέρεις κάτι, θα μπορείς να πάρεις αυτό το, να το πω, αυτά τα 600 ευρώ ανάλογα με το ύψος της φορολογικής σου δήλωσης.
Γιατί όχι. Και όμως εμείς πάμε σε άλλες επιλογές και σε άλλες λογικές. Δηλαδή, μακάρι όλοι να ήμασταν υδραυλικοί, μηχανικοί, να ξέραμε πατέντες, να φτιάχναμε το ένα, να ήμασταν δικηγόροι, να ήμασταν λογιστές. Μακάρι, ρε παιδιά, να ήμασταν τόσο πολυτάλαντοι. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα θα πήγαινε καλύτερα. Αλλά με το ξερόμαστο κεφάλι που νομίζουμε ότι κάτι έξυπνο κάνουμε, για να μην πληρώσουμε μια συνδρομή, ξέρω εγώ, 30 ευρώ κάπου, 50 ευρώ κάπου, κάτι ρε παιδί μου, έτσι, γιατί και ο άλλος δεν είναι κανένας, πώς το λένε, φιλόπτωχο ταμείο. Θα συνεχίσω επί του θέματος, γιατί έχουν συμβεί διάφορα στην επαγγελματική μου, να το πω, σταδιοδρομία, ως ελεύθερος επαγγελματίας στη Γερμανία, που έχουν γίνει και συμβαίνουν διάφορα πράγματα που είναι μόνο για γέλια, δηλαδή ανυπομονώ τη στιγμή να ζήσω πραγματικά τη Δευτέρα Παρουσία. Εδώ να έρθει ο καλός ο Θεός, πραγματικά μόνο να μας κάψει αξίζουμε. Δεν αξίζουμε για κάτι άλλο. Και θα σας πω τι εννοώ. Να ολοκληρώσω όμως το προηγούμενο θέμα, ότι όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα, πάρα πολύ συχνά συμβαίνει πολλές φορές να μην είναι υποχρεωτικοί να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Η εφορία δεν απαιτεί φορολογική δήλωση για το 2022 αν έχετε βγάλει 13.000 ευρώ η ανύπαντρη και 24.000 ευρώ, κάτι λιγότερο από 25.000, 24.950 αν έχετε βγάλει η έγγαμη. Δεν οφείλεται φόρο εισοδήματος μέχρι το βασικό επίδομα φόρου, φίλες και φίλοι. Για το 22 είναι 10.000 ευρώ για τους άγαμους και 20.000 ευρώ για τους παντρεμένους. Μιλάω για το 22, γιατί αυτά τα στοιχεία τα έχω. Για το 23 λίγο πολύ εκεί κινείται, όπως μελλοντικά για το 24. Όσοι είσαστε μόνο Bundesagentur ή μόνο στο Job Center, δεν υποβάλλετε καμία φορολογική δήλωση, γιατί σίγουρα αυτό το εισόδημα είναι κάτω από 20.000 ευρώ και να είσαι παντρεμένος και να είσαι ανύπαντος, τέλος πάντων. Άρα για κάποιον ο οποίος εργάζεται νόμιμα στη Γερμανία, είναι ασφαλισμένος στη Γερμανία, έχει όλα αυτά που έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές για την εργασία στη Γερμανία, για τη δουλειά στη Γερμανία και για την μετανάστευση, υπάρχει το playlist κάτω και μπορείτε να το συμβουλευτείτε από προηγούμενες εκπομπές. Δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε φορολογική δήλωση. Για όλους οι υπόλοιπους που έχουν ένα εισόδημα παντρεμένοι με παιδιά πάνω από 20.000 ευρώ, θα πρέπει να υποβάλλετε φορολογική δήλωση. Και εκεί θα πάρετε το ανταποδοτικό όφελος των 600 ευρώ που μέσω της εφορίας δίδεται σε όσους είναι ενσωματωμένοι στη Γερμανία και υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Αυτά έτσι για να μην ούτε επιχορήγηση είναι, ούτε επιδότηση είναι, ούτε δάνειο είναι, ούτε δανεικά γύριστα, ούτε δώρο είναι, ούτε τίποτα. Κάνεις φορολογική δήλωση, όμορφα και ωραία, πηγαίνεις και συμψηφίζεις αυτό το ποσό ή το παίρνεις πίσω στο επιστρέφει η εφορία στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Και να συνεχίσουμε τώρα στο δεύτερο θέμα και πολύ σημαντικό, είναι ότι αν δεν γίνουμε άνθρωποι με νου, με μυαλό δηλαδή, βάζουμε να λειτουργεί το μυαλό, αν δεν αποφασίσουμε να κάνουμε να κρατάμε τις υποσχέσεις μας, να μιλάμε όμορφα, να έχουμε σεβασμό και η τιμή να είναι τιμή, ο λόγος να έχει αξία, τότε θα είμαστε κότες για τις μεν γυναίκες, ούτως άλλως φοράνε φουστάνια, για τους δε άντρες καλύτερα να βγάλεις τα παντελόνια και να βάλεις φουστάνι. Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν στην επαγγελματική μου καθημερινότητα πλέον, δεν μπορώ άμα δεν τα εκφράσω μέσα από εδώ. Γιατί ένας τρόπος του καναλιού δεν είναι μονάχα να σας λέω για τη μετανάστευση και το πώς μπορείς να έρθεις στη Γερμανία. Ένας άλλος πολύ σημαντικός είναι ότι έχω βάλει το μυαλό μου λιγάκι να δουλέψει περισσότερο και λίγο το θάρρος που έχω πάρει με την κάμερα να πω κάποια πράγματα σχετικά με το ότι είμαστε ξεδιάντροποι, είμαστε απερίγραπτοι, έχουμε πολλά μικρόβια, βακτήρια μέσα στον εγκέφαλό μας και καλά δεν πρόκειται να γίνει, φίλες και φίλοι, και αυτό το βλέπετε στην καθημερινότητά μας. Έπεσε ένα ξύλο στη Βουλή προχθές μεταξύ δύο βουλευτών και βγήκαν τα κανάλια και πραγματικά λες και ο άλλος έκανε φωνικό. Εγώ σας λέω, αν ήταν στην Ευρωβουλή μεταξύ ενός Λευκού και ενός
μαύρου βουλευτή, ένα σκουρόχρωμου, να το πω έτσι τέλος πάντων, και έριχνε καμία ασφαλιάρα, διαπληκτιζόντουσαν για κάποιο θέμα και του έλεγε να πούμε ο μαύρος του λευκού και έβγαινε ο λευκός έξω και του ρίχνε καμία, έτσι. Τι θα λέγαμε τώρα, ρατσιστικά και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Ενώ τώρα πήραμε το μέρος μόνο του ενός και το λένε οι συστημικοί, είναι το σύστημα, το συνταγματικό τόξο είναι. Λοιπόν, αυτό έτσι μια παρέθεση για το καραγκιοζιλίκι εκεί πέρα που έγινε. Γιατί να σου πω κάτι, φίλες και φίλοι, άμα σου βρίσκουν τη μάνα θα καθίσεις? Μη μου πείτε τώρα. Κανείς δεν μιλάει όμως. Μόκο, όλοι οι μάρτυρες, μόκο. Κανείς δεν βγαίνει να πει ότι εγώ άκουσα ότι του έβρισε τη μάνα. Για φαντάσου τώρα να βγει κάποιος από τους συστημικούς και να πει ότι εγώ το άκουσα. Άρα κάτι έγινε εκεί πέρα. Δεν μπορεί ο άλλος να επιτέθηκε έτσι. Το ίδιο ισχύει για την καθημερινότητά μας, φίλες και φίλοι. Για τη δικιά σου τη μάνα. Ή για το αν είσαι έγχρωμος, αν είσαι λευκός, κίτρινος, μελαμψός, χλωμός. Έτσι, εμείς είμαστε χλωμόα πρόσωπα που μας λένε οι Ινδιάνοι. Για πέστε μου λοιπόν, πώς θα βλέπαμε την κατάσταση τελείως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν και στην επαγγελματική μου ζωή, τιμολόγια απλήρωτα από Έλληνες και από Γερμανούς. Όχι κάνε μου καλύτερη τιμή, όχι το ένα και το πιο χειρότερο, άντε καλά, το απλήρωτο τιμολόγιο θα μιλήσει ο λογιστής μου, θα μπορέσει να κάνει κάποιον διακανονισμό. Τα άλλα θέματα που αφορούν ότι, Σωτήρη, πόσο κάνει αυτή η υπηρεσία, ας πούμε, πόσο κάνει ένα πλακάτ να φτιάξω, μια διαφήμιση, ξέρω εγώ να κάνω κάτι, κοστίζει τόσο. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο είναι οι τιμές στον ανταγωνισμό. Και πάντα είμαι λίγο λιγότερος και πολύ λιγότερος, με πολύ καλύτερη προσφορά, αν υπάρχει μια επικοινωνία, αν υπάρχει μια, πώς να το πω, παίζει για μένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πώς θα νιώσω με κάποιον άνθρωπο και αν πραγματικά έχει ανάγκη από υποστήριξη, θα το κάνω ακόμα καλύτερη τιμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια καλύτερη τιμή σε μια, να το πω έτσι, σε marketing και σε προώθηση είναι 100 ευρώ. Σε καμία περίπτωση. Ή ξέρεις, κάνουμε μια διαφημιστική προσπάθεια, τέλος πάντων ένα marketing το οποίο θα το δούμε στο μέλλον και θα σε πληρώσω στο μέλλον. Είχα πελάτη, είχα ένα πολύ καλό παιδί με την οικογένειά του που χαθήκαμε τώρα, μιλάμε πάρα πολύ σπάνια, που με συμφωνία μας ήταν να γίνει και μια διαφημιστική προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε μέσα στη δουλειά μου και τη δουλειά μας, γιατί δεν είμαι μόνος μου, έχω και συνεργάτες, ήταν να φτιάξουμε κάποιες διαφημιστικές μακέτες, κάποιες επεξεργασμένες φωτογραφίες, να τις μοιράσουμε στα κοινωνικά δίκτυα με ένα λίγο πιο, να το πω, επαγγελματικό προφίλ, λίγο πιο στιβαρό, λίγο πιο γεμάτο. Και τι έκανε ο συγκεκριμένος φίλος? Πήρε την πρώτη διαφημιστική μακέτα που φτιάξαμε, την πρώτη επεξεργασμένη φωτογραφία, και την μοίρασε, έκανε δημοσκόπηση, ούμφραγγε, τη μοίρασε σε 10 ανθρώπους, Έλληνες και Γερμανούς, για να πάρει ένα αποτέλεσμα. Οι μισοί του είπαν ότι είναι πολύ επαγγελματικό, πολύ ωραίο, οι άλλοι μισοί του είπαν ότι λείπει το προσωπικό στοιχείο. Βεβαίως μια ατομική επιχείρηση, μια επιχείρηση πρέπει να έχει και ένα προσωπικό στοιχείο. Αλλά αν αυτό συνδυάζεται όμορφα, το επαγγελματικό με το προσωπικό, βγει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και μου έκανε λοιπόν αυτή τη διαφημιστική μακέτα, την έκανε δημοσκόπηση ο ίδιος. Και μετά με κάλεσε στο γραφείο να μου πει τα αποτελέσματα χωρίς να ξέρω τίποτα. Και όταν ήταν να πει, γιατί έκανες εκείνο, γιατί έκανες το άλλο. Δηλαδή ρε παιδιά, κάνουμε. Δηλαδή, άμα και, για το κόστος. Ντρέπομαι να πω το κόστος. Ντρέπομαι να πω το κόστος της όλης δουλειάς. Άμα θα πήγαινε σε μια γερμανική εταιρεία, θα σου λέγε αυτό είναι και τελείωσε. Μη ζητάς τι και μη ζητάς πώς. Μετά από προχωρώντας λοιπόν το project, δεν ανέβηκε. Η συγκεκριμένη μακέτα δεν ανέβηκε. Δεν την δουλέψαμε στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, στην επόμενη προσπάθεια και στην επόμενη γίνανε 3-4 προσπάθειες. Ο πελάτης δεν δημοσίευσε απολύτως καμία μα καμία από αυτές τις διαφημιστικές, το διαφημιστικό promotion. Απολύτως καμία. Και μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν άλλοι πελάτες, Γερμανοί πελάτες, να πάνε στους Τούρκους, και οι Γερμανοί και οι Έλληνες. Γερμανοί πελάτες αλλά και Έλληνες πελάτες, οι οποίοι έχει ο καθένας το δικό του. Σιγά μη πάω στο Σωτήρι. Σιγά μη δουλέψω με το Σωτήρι. Υπάρχει πελάτης ο οποίος, δεν έγινε ποτέ πελάτης μου, ήταν μόνο στα λόγια, ο οποίος αγόρασε μια επιχείρηση ελληνική, έτσι, Έλληνας αγόρασε αλλού μια επιχείρηση, λοιπόν, και μου είπε Σωτήρι να φτιάξουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και του έδωσε μια πάρα πολύ καλή τιμή.
Και με πήρε μάλιστα Κυριακή του Πάσχα, ανήμερα του Πάσχα πέρυσι, να μου πει ότι να κλείσουμε ραντεβού, να το δούμε, ξέρω και τα λοιπά. Ωραία, λέω να κλείσουμε ραντεβού. Κλείσαμε ραντεβού, μιλήσαμε και από τότε μην τον είδατε τον Παναγή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με είχε πάρει και τηλέφωνο μετά από ένα χρόνο και μου λέει, ξέρεις κάτι, πριν από λίγους μήνες. Δηλαδή, θέλω, λέει, το όνομα της ιστοσελίδας. Λέω, το όνομα δεν το έχω εγώ, λέω. Το έχει ο πελάτης το όνομα της ιστοσελίδας. Δεν είναι δικό μου το όνομα, αλλά να λέει ότι εσύ το έχεις και το λογότυπο, ξέρω εγώ, το λογότυπο πάρτο. Να στο δώσω. Αλλά αυτός έχει ήδη παραγγείλει από Τούρκο την διαφημιστική του μακέτα. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι, είμαστε ξεδιάντροποι. Είμαστε απατεώνες μεταξύ μας. Κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον. Και βλέπω μετά, υπάρχει κάπου στην κολονία, σε ένα μέρος, δεν θέλω να πω, η δική μου δουλειά, μια φύσα Α3 που προωθούν κάτι και δίπλα ακριβώς ένας άλλος που προωθεί κάτι παρενθερές, τέλος πάντων. Λοιπόν, άμα δείτε την δικιά μας κατασκευή και του αλουνού την κατασκευή, θα πέσει στα γέλια να πείτε τι καραγκιοζηλίκι είναι το άλλο. Του λείπει και το προσωπικό στοιχείο, αλλά λείπει και, να το πω λίγο, η επαγγελματική, η ωραία, το ωραίο background με τη φωτογραφία να είναι όμορφα στημένα, με τα λόγια, χωρίς να είναι κάποια ξεκάρφωτα κομμάτια το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, είμαστε τόσο άρρωστοι, έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα συμπεριφοράς και επικοινωνίας επαγγελματικά. Εγώ δεν έχω παιδιά να ταΐσω. Εγώ δεν έχω οικογένεια, δεν έχω υποχρεώσεις. Εγώ δεν πάω από σένα να πάρω πράγματα. Δεν πάω από σένα να πάρω ελληνικά προϊόντα και λάδι να αγοράσω και μακαρόνια να αγοράσω και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εγώ δεν έρχομαι στη δική σου επιχείρηση. Έτσι δεν είναι? Έρχομαι. Γιατί λοιπόν δεν μου δίνεις και εμένα ένα μικρό κομμάτι? Εγώ δεν σου πω να μου δώσεις ένα online shop που τουλάχιστον κάνει 12.000 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Δεν σου λέω λοιπόν ένα online shop ή να ξέρω εγώ μια ιστοσελίδα. Ένα διαφημιστικό τύπο να μου δώσεις, ένα πλακάτ, μία ξέρω εγώ, visiting card, πώς το λένε, business cards, παράδειγμα, έτσι. Είναι δυνατόν, αλλά αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε και οι εργοδότες, όχι μόνο οι μαγαζάτορες, γιατί δεν μιλάω μόνο για τους μαγαζάτορες. Και ο Έλληνας εργοδότης εδώ στη Γερμανία, αλλά και ο Έλληνας που ζει στη Γερμανία ή ανεβαίνει από την Ελλάδα στη Γερμανία, κουβαλάμε αυτές τις ασθένειες. Είμαστε ψυχασθενείς και έχουμε πάρα πολλές παθογένειες. Δεν συνεργαζόμαστε, δεν δουλεύουμε, δεν έχουμε σεβασμό, κατανόηση και μετά λέμε είμαι άρρωστος, δεν πάει καλά η δουλειά μου, δεν πάει το ένα και δεν πάει εκείνο και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και το ένα και το άλλο. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Και εδώ τώρα, επειδή αφήνω τους Έλληνες και πάμε και στους Γερμανούς, για να δείτε πόσο ξεδιάντροποι είναι και οι Γερμανοί, είναι σε ψυχασθενικά όρια, επιχείρηση, μεσαία επιχείρηση, ούτε μεγάλη ούτε μικρή όμως, έτσι, εδώ, που πήγαινα και άφηνα τα λεφτά μου κάθε μήνα εκεί πέρα, γιατί είχαμε μία συνεργασία, μου είπε κάποια στιγμή ο businessman, ο Θεός τον κάνει businessman, τέλος πάντων, ο ιδιοκτής επιχείρησης, που θέλει να περάνε όλα από τα χέρια του, ότι θα φτιάξουμε την ιστοσελίδα. Ωραία, να φτιάξουμε την ιστοσελίδα της επιχείρησής του. Κάνουμε ένα ραντεβού και μου λέει θέλω μία ανάλυση. Για να κάνεις μία ανάλυση δεδομένων σε ένα website είναι μία εργασία. Είναι εφαρμογές που θα πρέπει να παρακολουθήσεις, να εξετάσεις, να δεις λέξεις κλειδιά, να δεις την αναζήτηση, να δεις τα Google Analytics. Google Analytics δεν υπήρχανε, δεν είχε τίποτα απολύτως. Απλά έτσι στο ξεκάθαρο μου λέει έχω ανάγκη, θέλω να αλλάξω στη σελίδα μου. Ωραία, κάθομαι λοιπόν, κάνω μία μελέτη μαζί με τον συνεργάτη μου αρκετή ώρα. Θέλει δουλειά, φίλες και φίλοι. Ο καθένας νομίζει, έλα έτσι και τσίκι τσίκι με το πληκτρολόγιο σου είσαι και τα κάνεις όλα έτσι. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζεις. Τέλος πάντων, γίνεται η παρουσίαση 18 σελίδες για την ταχύτητα του site, για τις λέξεις κλειδιά, για τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν, για τα links, τα backlinks και όλα αυτά. Γίνεται μια εργασία, γίνεται μια παρουσίαση και κολλάει σε μια λέξη. Τέλος πάντων. Γιατί η λέξη ήταν το gemütlich. Gemütlich στα γερμανικά σημαίνει κάτι το άνετο. Ωραία. Και μου λέει γιατί αυτή η λέξη, γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Τέλος πάντων. Περνάνε μερικοί μήνες. Σταματάω εγώ πλέον τη συνεργασία με αυτόν γιατί άλλαξα, να το πω έτσι, προμηθευτή. Τέλος πάντων. Είχα όμως την επαφή. Ναι. Και διαπιστώνω ότι ανέβηκε καινούργια ιστοσελίδα από κάποιον άλλον
που το κανόνισε ένας άλλος συνεργάτης του που του είπε ότι έλα μωρέ ο Σωτήρης, δεν ξέρει καλά γερμανικά. Άστα, τι να κάνει τώρα, θα τη δώσουμε αλλού τη δουλειά. Και τη δώσανε αλλού τη δουλειά. Καταλάβατε, Γερμανός, έτσι. Ο οποίος είναι και φιλέλληνας. Έχει και λίγο φιλοσοφικό πνεύμα. Έχω μιλήσει, έχουμε πιει κρασί μαζί, έχουμε μιλήσει, έχουμε σχεδόν 2 χρόνια πλήρωνα κάθε μήνα εκεί για τις υπηρεσίες που μου παρήχε η εταιρεία του. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Είμαστε ξεδιάντροποι σε όλα τα μήκη και πλάτη. Η ανθρωπότητα είναι στο μηδέν. Ψάχνω να βρω ανθρώπους που να τηρούν το λόγο τους. Να έχουν σεβασμό και να φοράνε παντελόνια οι άντρες και φουστάνια οι γυναίκες. Να είναι εξηγημένοι οι άνθρωποι, να έχουν κατανόηση, σεβασμό. Αλλά πού, πέστε μου, πού μπορείς να βρεις τέτοιους ανθρώπους ή τέτοιες επιχειρήσεις. Και μετά έρχονται και κλαίγονται. Γιατί μου έχει έρθει και άλλη επιχειρήση που μου είπε ότι θέλω να πάρω το λογότυπο μου, το λογότυπο, και να κάνω κάτι άλλο, αλλά δεν μου το δίνει. Γιατί δεν σου το δίνει, δικό σου είναι, πρέπει να το πάρεις. Θέλει 400 ευρώ για τα γκεμπίουα. Ζήτησε η γερμανική εταιρεία από Έλληνα 400 ευρώ για να του δώσει το λογότυπό του, το σήμα της επιχείρησής του. Και του λέω μην είσαι χαζός, ας το φτιάξω εγώ. Γιατί εγώ περίμενα ότι θα πάρω δουλειά από αυτόν. Αντιγράφουμε το ίδιο το λογότυπο, γιατί το σώσος δικό του είναι. Δεν μπορεί να πει η επιχείρηση, α, αντέγραψε το λογότυπο. Του αντιγράφουμε και του το δίνουμε να το δουλέψει. Δουλειά δεν πήρα. Πήγε και την έκανε αλλού. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Και το έκανα δωρεάν γιατί είπε θα μου κάνει μαζί μου ότι θα κάνει μαζί το site του. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, είμαστε ανώμαλοι. Και με αυτή την ανομαλία στο σύστημα πορευόμαστε. Και όταν λέω σύστημα, ενώ σε αυτό το πλανήτη, σε αυτή τη γάγκρενα, σε αυτή τη σαβούρα που μαζεύτηκε εδώ, αναρωτιέμαι μερικές φορές αν πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ψυχή. Θα μου πει στο Σωτήρι, άμα δεν έχουν ψυχή, είναι απλά σαρκία. Κουβαλάνε το σαρκείο τους. Χωρίς καμιά αξία, χωρίς καμιά ουσία. Και όσο ξέρετε, όσο προχωράω, ξέρετε τι γίνεται. Δεν είμαι ένας υπάλληλος σε μια εταιρεία. Μακάρι να ήμουν ένας, ξέρω εγώ, οδηγός σε μια αποθήκη, να ήμουν ένας αποθηκάριος. Ακουβαλάω τις παλέτες, να φεύγω το μεσημέρι, να πηγαίνω σπίτι μου, γεια σας, να πηγαίνω το πρωί στη δουλειά, να μην με νοιάζει τίποτα. Ωραία. Λόγω της δουλειάς όμως και γιατί το θέλω κι εγώ, συναναστρέφουμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες, υπηρεσίες, τιμολογία, έτσι. Και μου αρέσει να δουλεύω. Μου αρέσει να αγοράζω και να προσφέρω σε κάποιον που είναι κοντά σε μένα. Γιατί μου έχει πει πελάτης να μην φύγουν τα λεφτά, λέει, να μένουν εδώ πέρα, κοντά στους Έλληνες. Και έκανε δουλειά με Τούρκο, έκανε δουλειά. Ναι, έκανε δουλειά με Τούρκο αυτός. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αν δεν το ξεπεράσουν αυτό, είμαστε ξετσίποτοι, είμαστε ξεδιάντροποι, είμαστε ελληνοί και τρισάθλοι. Και μετά λέμε, μεταναστεύουμε. Μετά λέμε, φταίει ο Μητσοτάκης. Μετά λέμε, φταίει ο Σόλτς. Μετά λέμε, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και δεν δουλέψουμε μεταξύ μας, δεν συνεργαστούμε, δεν πούμε ότι ο λόγος έχει αξία, ότι όπως λέγανε οι παλιοί, παλιές ελληνικές ταινίες, το βλέπετε αυτό. Τιμή δεν έχει. Βλέπετε για τον λόγο, δίνουν τα χέρια. Και είναι λόγο, είναι συμβόλαιο, ηθικό, τέλος. Όταν βρούμε αυτό το κομμάτι, θα βελτιωθεί και η ανθρωπότητα. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε κάτι να αλλάξει. Και να σας πω κάτι. Το τρίτο θέμα θα το αφήσω για την επόμενη εκπομπή, γιατί περνάει και η ώρα και δεν θέλω να σας κουράσω. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχονται Άγιες Μέρες. Σάββατο μεθαύριο, αύριο μάλλον, είναι του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων, μεγάλη εβδομάδα των παθών και πάμε σε Ανάσταση. Ας σκεφτούμε λιγάκι τι είναι αυτό που λέμε Ανάσταση, τι προσδοκούμε από αυτό, τι περιμένουμε και τι συμβολίζει. Αλλά ξέρω ότι την Μεγάλη Πέμπτη, το Μεγάλο Σάββατο, οι καημένοι ιερείς θα φτιάχνουν 5 ποτήρια για να κοινωνήσουν τους ανθρώπους. Και την άλλη μέρα, Κυριακή του Πάσχα, Κυριακή του Πάσχα, από τη Δευτέρα θα αρχίσουμε πάλι ο Βίξας και ο Μίξας. Το καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πώς να το πω, μέσα μας που κουβαλάμε, τα αμαρτήματά μας. Τα αμαρτήματά μας δεν είναι άμα θα πεις κάποιο ψεματάκι. Τα αμαρτήματα, τα μεγάλα, άμα δεν θα κρατήσεις το λόγο σου. Άμα δεν σκέφτεσαι όμορφα. Άμα δεν έχεις σεβασμό και αν δεν έχεις κατανόηση. Από εδώ εγώ θα τα λέω. Και για τους εργοδότες Έλληνες και εστιατόρες και σε άλλες επιχειρήσεις, αλλά και εμείς που ανεβαίνουμε πάνω και είμαστε καφεδάκι, κομπολόι, μπεγλέρι, ξέρω εγώ, και χαβαλέ και τι μας λες, τρε Σωτήρη.
Καλά κάνω και τα λέω. Υπάρχει ένας άνθρωπος που με ακούει και δίνει το σεβασμό του στο πρόσωπό μου. Γι' αυτό μόνο θα κάνω εκπομπή. Για τους υπόλοιπους 1.000, 2.000, 5.000, 18.000 κόσμου που έχουμε εγγραφές, δεν ξέρω, αλλά έστω και για έναν άνθρωπο, εγώ θα καθίσω εδώ πέρα να κάνω μια εκπομπή και να τον υποστηρίξω εάν μπορώ. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Αυτό. Αυτό, άμα το λύσουμε, θα πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα μας πεις και τι θα μας πεις. Αυτό θέλω να εκφράσω από εδώ αυθόρμητα. Ούτε κείμενο έχω, ούτε τίποτα. Νιώθω πάρα πολύ στεναχωρημένος και από τον Γερμανό που 6 μήνες με έχει στο περίμενε και πήγε και την έκανε αλλού, και μάλιστα αυτός που του είπε ότι έλα μωρέ ο Σωτήρης τώρα, τι να μας πει και ο Σωτήρης, δεν ξέρει και καλά γερμανικά. Ναι, όντως, δεν ξέρω καλά γερμανικά. Εγώ μιλάω γερμανικά σαν μετανάστες, δηλαδή δεν τα μιλάω με τη γερμανική προφορά. Μην περιμένετε από μένα αυτά τα γερμανικά. Εγώ μιλάω γερμανικά απλά να συνεννοούμε, να μπορώ να περιγράψω κάτι, να μιλήσω σε μια πολιτική κουβέντα. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω όπως μιλάνε αυτοί. Αυτονόητο είναι και λέω την αλήθεια. Γι' αυτό και αποφεύγω να κάνω στα γερμανικά εκπομπές με τη γερμανική προφορά. Γιατί μιλάμε, ας να πάνε. Καλύτερα να μιλήσω κινέζικα, να το πω έτσι. Βεβαίως, καταλαβαίνω, αλλά εγώ δεν κάνω κείμενα. Δεν γράφω τεξτ. Εγώ όταν παίρνω κάποιες δουλειές, από την αρχή λέω στον πελάτη μου, τα κείμενα θα τα γράψεις εσύ. Εγώ θα σου φτιάξω το layout, το design, θα σου βάλω τις εφαρμογές, θα σου συνδέσω αυτά που πρέπει να κάνω, γιατί ούτως ή άλλως ο κώδικας στα αγγλικά είναι, εντάξει. HTML στα γερμανικά, HTML στα αγγλικά, λίγο πολύ πλέον τα ίδια πράγματα είναι. Ο κώδικας όμως ενός website, ή ξέρω εγώ κάποιες ρυθμίσεις, τα διάφορα, δεν έχω καμία σχέση με το αν γνωρίζει γερμανικά ή όχι. Και ένας Κινέζος να μου πει, κάνε μου μια ιστοσελίδα, θα του πω θα σε φτιάξω. Τούρμπο, τουρμπάνο που λέμε θα την κάνουμε. Αλλά τα κινέζικα κείμενα τα γράψεις εσύ, όχι εγώ. Και πήρε λοιπόν τη διά και την έδωσε αλλού. Γερμανός. Όχι, και ένας άλλος Έλληνας, όπως σας είπα, μου είπε τα λεφτά να μείνουν μεταξύ μας και εγώ πάλι τον υποστηρίζω. Πηγαίνω και παίρνω από αυτόν πράγματα. Πήγε και την έδωσε τη δουλειά, σιγά τη δουλειά, έτσι. Λοιπόν, την έδωσε σε Τούρκο. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Και ήταν και κακή δουλειά. Δεν φαίνεται ωραία το λογότυπο. Είναι μέσα στη μαυρίλα και το background από πίσω δεν φαίνεται τίποτα, φίλες και φίλοι. Ειδικά το βράδυ παρέχουν και τα φώτα. Κι όμως, όταν κάθομαι να εξηγήσω και να πω ότι θα μπορούσες αυτό να κάνεις, όχι για να πάρω δουλειά, απλά να του πω ότι θα μπορούσες αυτό να το πεις του άνθρωπου, ναι, για να γίνει καλύτερη η δική του, να το πω έτσι, μακέτα, διαφήμιση, οτιδήποτε άλλο. Αν δεν περάσουν αυτές τις ασθένειες, δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα αλλάξει τίποτα, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο που έχουμε. Έρχεται Πάσχα. Δεν ξέρω πώς συνιστέψατε από εσάς. Δεν ξέρω πώς είπατε να στερηθώ λίγο το κρέας, λίγο το ζαμπονάκι, το σίνκεν. Να τα στερηθώ αυτά. Πόσοι από εσάς το βάλανε, πόσοι από εσάς κάνατε την νηστεία από το κρέας. Εγώ δεν σου λέω χωρίς φαγητό ή χωρίς λάδι ή χωρίς τυρί. Εγώ σου λέω το πιο απλό πράγμα. Μακριά το κόκκινο κρέας. Για 40 μέρες. Πώς το κάνατε. Θα νηστέψετε όλοι. Τις 3 μέρες, 4 εδώ, τις μεγάλες εβδομάδες, σιγά μην νηστέψετε από τη μεγάλη εβδομάδα όλοι. Θα νηστέψετε λοιπόν, όπως λέω, από τη μεγάλη Δευτέρα θα νηστέψετε. Θα πάτε εκεί, μπορεί και να εξομολογηθείτε, μπορεί και όχι. Μπορεί να πάτε σε μια εικόνα μπροστά και να πείτε, κύριε, συγχώρεσέ με, ξέρω εγώ, γιατί έβρισα, είπα, έρανα, έκανα. Εντάξει. Λοιπόν, και θα κοινωνήσετε. Και θα κοινωνάει μία ώρα, πάτε, θα κοινωνάει, γιατί σε εμάς έναν πάτερ έχουμε, ο άνθρωπος ο καημένος, ένα πάτερ, δύο κοινωνίες φτιάχνει. Έτσι, δύο κοινωνίες, δύο ποτήρια δηλαδή, και βγαίνει και ξαναμπαίνει και ξαναβγαίνει. Δηλαδή, τουλάχιστον κοινωνάει μια ώρα, επειδή είναι μόνος του. Άλλα θέματα εδώ με την Αρχιεπισκοπή, εδώ με τη Μητρόπολη Γερμανίας. Έχουμε επίσης η προηγούμενη εκπομπή για την Εκκλησία. Σας είπα μερικά πράγματα για την Εκκλησία. Πώς έχει, αλλά άλλο το ένα, το πολιτικό και το οργανωτικό, και άλλο η ψυχή μας και ο νους μας. Αν μπορέσουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας και το νου μας και να είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, ντόμπροι άνθρωποι, πώς το λένε ρε παιδιά, ο λόγος να είναι συμβόλαιο, εάν δεν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, είμαστε κότες, είμαστε ορνηθο, δηλαδή καλύτερα να μας φάνε τα γουρούνια, δεν κάνω πλάκα και το λέω έτσι με ένταση, γιατί πραγματικά έχω συγχαθεί το ανθρώπινο είδος, δεν κάνω πλάκα. Έχω συγχαθεί να βλέπω μπροστά μου και ξαναστρέφομαι με ανθρώπους πολύ κατώτερο επίπεδου. Εγώ είμαι μικρομεσαίος, δεν είμαι κανένας ανώτερο επίπεδου, είμαι μικρομεσαίος, προσπαθώ. Προσπαθώ πνευματικά να βελτιωθώ και να γίνω καλύτερος. Αλλά πραγματικά ρε φίλες και φίλοι, σε τραβάνε ακόμα πιο κάτω, μέσα σκατά και στη χαβούζα.
Μα όλα αυτά τα πράγματα του τύπου ναι, όχι, ναι, όχι. Λες σήμερα ναι και αύριο όχι. Και δεν καταλαβαίνεις μέσα σου, δεν συνειδητοποιείς ότι είσαι κότα, ότι είσαι απατεώνας με την άλλη μεριά της έννοιας. Απατεώνας δεν είναι μόναχα αυτός ο οποίος θα σε κοροϊδέψει το ζύγι, να το πω έτσι. Αντί για ένα κιλό θα σου πουλήσει 800 γραμμάρια, παράδειγμα. Απατεώνας είναι και αυτός που θα σου πει ναι, θα κάνουμε δουλειά και την άλλη μέρα την κάνει με άλλον. Και αυτό είναι απατεωνιά και να πάει να εξομολογηθείς. Αν έχεις τα κότσια να το κάνεις. Αν καλύτερα εξομολόγησα ένα σαθής και να λύσουμε μαζί μας τη διαφορά και να πεις ότι ρίξες κάτι, είναι αυτό, ζητάω συγγνώμη, να κάνουμε δουλειά μαζί. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Πολύ λίγοι. Στους 100 πελάτες οι 3 να είναι έτσι. Μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός, της μιας παλάμης, είναι και οι φίλοι μου και οι πελάτες μου. Καταλάβατε. Εκεί καταντήσαμε. Και όταν θα κλείσουμε θα πεις ναι ρε Σωτήρη, δίκιο έχεις. Την ίδια στιγμή αύριο μπορεί εσύ να είσαι αυτός ο οποίος θα αψηφίσει το λόγο σου και δεν θα δώσει σημασία. Αλλά όταν εγώ αψηφώ το λόγο μου, δεν πειράζει. Όταν εσύ τον αψηφάς όμως, φαίνεται και το λέω στους άλλους. Γιατί τέτοιοι είμαστε, κρυψίνους είμαστε έξω φίλες και φίλοι. Εδώ πέρα είμαι 13 χρόνια στην πόλη εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως είπα, μετρημένοι οι άνθρωποι με τους οποίους έχω επαφές στα δάχτυλα της μιας παλάμης. Ας αλλάξει αυτό, έρχεται Πάσχα. Πάσχα δεν είναι μονάχα το κατσίκι, φίλες και φίλοι. Πάσχα είναι κάτι διαφορετικό, είναι η λαμπρή, όπως λέμε. Ας κάνουμε κάτι διαφορετικό επιτέλους, γιατί όλοι έχουμε παιδιά να μεγαλώσουμε, όλοι έχουμε υποχρεώσεις, έτσι δεν είναι? Αυτά από μένα, φίλες και φίλοι. Το θέμα με την NASA και τα βακτήρια, αλλά σας είπα εδώ, τα βακτήρια είναι κάτω στην επιφάνεια της γης. Και εξωγήινοι δεν υπάρχουν. Εκπομπή στην επόμενη. Στην επόμενη Τρίτη με το καλό και κάτι άλλο. Ετοιμάζω κάποιες εκπλήξεις στο κανάλι, κάποιες αλλαγές. Θα τις δείτε από Δευτέρα. Λοιπόν, επόμενη βασική εκπομπή είναι την Τρίτη, μεγάλη Τρίτη, μεγάλη χάρη του Θεού, της δύναμης του Χριστού μας και της Παναγία μας, να είμαστε όλοι με σεβασμό και αγάπη, όχι με φόβο και πάθος, με σεβασμό και αγάπη, να αυξήσουμε λίγο τα επίπεδα της νόησης μας και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Δεν χάνω το θάρρος μου και τη δύναμή μου, συνεχίζω στις επάλξεις, αποφάσισα και ξέρω τον δρόμο που θα ακολουθήσω συνειδητά μέχρι εκεί που μπορεί να με φτάσει. Και αυτό που θέλω, αυτό που έχω επιλέξει στη ζωή μου, είναι ο δρόμος αρετής, δύσβατος και δύσκολος. Αλλά όμως με αγάπη και ηρεμία και καθαρή συνείδηση, όλα μπορούν να οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλουμε το στόχο, το αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε τη διαδρομή. Αυτά από μένα, φίλες και φίλοι, έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλή σκέψη σε όλους εσάς. Τα λέμε μεγάλη Τρίτη, γεια και χαρά.